ή να συνδιαμορφωθούν έτσι ώστε να επαναρχίσει ένας δημιουργικός διάλογος που να μας οδηγήσει σε μια λειτουργική λύση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Με ακούτε? Ναι, προλάβαμε, λοιπόν, το τελευταίο κομμάτι, σε ακούμε. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι μεταβαίνει στην συνάντηση με τον κατοχικό ηγέτη Μουσταφά Κιντζή, υπενθυμίζω, στις 10 η ώρα στην οικία της Ελίζαπεθ Σπέχαρ, ειδικής αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα στον περιφραγμένο χώρο του αεροδρομίου Λευκοσίας. Μεταβαίνει με αποφασιστικότητα, προκειμένου, όπως είπε, να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα μπορούσε να επαναρχίσει ένας ουσιαστικός διάλογος. Λίγα, λιτά και απέριτσα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς αντιλαμβάνεστε ότι όλη η ουσία των ζητημάτων θα είναι γνωστή μετά τη συνάντηση. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες σε σχέση με την ουσία του Κυπριακού, αλλά κυρίως με τη διαδικασία, ένα ξεκαθάρισμα έτσι προθέσεων και αντιλήψεων για το πού στεκόμαστε και πού μπορούμε να βαδίσουμε είναι οι προσδοκίες από τη σημερινή συνάντηση. Όπως επίσης αντιλαμβάνεστε, είναι γνωστό εδώ και μέρες ότι θα υπάρξει ανακοίνωση και για το άνοιγμα των δύο οδοφραγμάτων Λεύκας Απλικίου και Δερίνιας. Επί τούτου να σας πω ότι πληροφόρηση που είχα χθες από άριστα ενημερωμένη πηγή είναι ότι φαίνεται να μην υπάρχουν πλέον προσκόμματα, κυρίως σε ό,τι αφορά στο στρατιωτικό φυλάκιο. Θα υπάρξει ανακοίνωση διάνοιξης των οδοφραγμάτων, η οποία τοποθετείται περίπου, χωρίς αυτό να είναι και δεδομένο, στις επόμενες δύο εβδομάδες. Αν θέλετε να σας προσθέσω και μια έτσι σημαντική λεπτομέρεια, το πρόσκομμα του τουρκικού φυλακίου έχει υπερπηδηθεί. Εκείνο που συζητείται τις τελευταίες ώρες είναι αυτό που είχε ειδησιογραφικά γίνει γνωστό, ότι σε παρακείμενο χώρο υπάρχουν πληροφορίες για χώρο ταφής αγνοουμένων, και η προσπάθεια της Δημοκρατίας ήταν να διασφαλιστεί ότι παρά τη διάνοιξη του οδοφράγματος εκεί δεν θα υπάρξει αργότερα οποιαδήποτε δικαιολογία για να μην γίνει η αναγκαία διερευνητική εκταφή για τον εντοπισμό οστών αγνοουμένων. Λοιπόν, η συνάντηση αναμένεται ότι θα έχει δύο μέρη, Κατερίνα. Το πρώτο μέρος θα είναι στην παρουσία της κυρίας Σπέχαρ και θα αφορά στα οδοφράγματα, ενώ είναι πρόθεση των ηγετών. Στο δεύτερο μέρος ή αντίστροφα, δεν μπορούμε κιόλας να είμαστε βέβαιοι, να συζητήσουν κατηδίαν, χωρίς την παρουσία οποιοδήποτε άλλου, σε σχέση με αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Σας θυμίζω ότι πρόθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας της ελληνικής κυπριακής πλευράς ήταν στη συνάντηση να παρευρεθούν και ένας σύμβουλος από την κάθε πλευρά, προφανώς ο διαπραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης. Ωστόσο δεν το δέχθηκε ο Μουσταφά Κιντζή, ο οποίος αποφεύγει όπως ο διάβολος στο λιβάνι να θεωρηθεί ότι αυτή η συνάντηση είναι έστω κατελάχιστον επανεκκίνηση της διαδικασίας, yeah, καθώς αυτό διαρριγνύει την παγιωμένη τους τελευταίους μήνες θέση του, ότι δεν μπορεί να επαναρχίσει η διαδικασία όπως ήταν πριν και πρέπει να υπάρξει συμφωνία επί της διαδικασίας με κλειστό μάλιστα χρονοδιάγραμμα. Να πούμε ότι ταυτόχρονα έχουμε και συνεργείο το οποίο βρίσκεται στο χώρο του αεροδρομίου Λευκοσίας, όπου κατευθύνεται αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος, ο οποίος αναχώρησε προλίγου από το προεδρικό. Θα πάμε σε λίγο και στο Σωτήρη. Χριστό, δίνεται η εντύπωση ότι η σημερινή συνάντηση, και με βάση αυτά που μας έχεις πει, πρόκειται για μια συνάντηση η οποία κάνει μια αρχή με τα οδοφράγματα και με το αναμένοντας ουσιαστικά τη ΛΟΥΤ, η οποία καταφθάνει στην Κύπρο την ερχόμενη Τετάρτη. Ίσως και με αυτό το πρόσχημα ότι επίκειται επάνωδος της ΛΟΥΤ για να δούμε πώς προχωρούμε να μην μπει η συζήτηση στα θέματα του Κυπριακού με την έννοια της επανέναρξης διαλόγου και διερεύνησης βολιδοσκόπησης του εδάφους, εάν υπάρχει, να προχωρήσουν τα πράγματα. Σωστά τα λες, Κατερίνα. Η αλήθεια είναι ότι τα αυγά των προσδοκιών των δύο κοινοτήτων είναι τοποθετημένα στο καλάθι της Τζέν Κολούτ, η οποία έρχεται
την ερχόμενη Τετάρτη και η οποία καλώς εχόντων των πραγμάτων, και κρατήστε αυτό που λέω, θα μπει από την αρχή σε μια λογική cross-checking, δηλαδή μια λογική άτυπης διαπραγμάτευσης πήγαινε έλα, η οποία όμως επί του παρόντος μαθαίνω δεν είναι δεδομένη. Ενδέχεται, ναι, η κυρία Λουτ να έρθει την Τετάρτη να κάνει μια συνάντηση με τον κάθε ηγέτη και να αναχωρήσει από την Κύπρο για να επανέλθει αργότερα. Θα το δούμε, μάλιστα, στην πορεία αυτό. Όντως θεωρώ ότι και από την πληροφόρηση που έχουμε ότι δεν πρόκειται να ανοίξουν τα χαρτιά τους ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο κατοχικός ηγέτης κατά τη σημερινή συνάντηση. Μάλλον είναι ένα ξεσκόνισμα της παρούσας κατάστασης που θα κάνουν. Ενδέχεται από πλευράς του Προέδρου της Δημοκρατίας να επιδιωχθεί ένα ξεκαθάρισμα από πλευράς του Τουρκοκυπρίων κατά πόσο αποδέχονται τη βάση λύσης ως έχει του Κυπριακού και κυρίως αν αποδέχονται ότι κομβικό σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις θα είναι το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα. Θα πάμε και στο Σωτήρη Παπαδόπουλο, γιατί όσο νου που φτάνει εκεί στο χώρο του αεροδρομίου και ο πρόεδρος, ο Σωτήρης Παπαδόπουλος βρίσκεται εκεί. Μπορούμε να δούμε το Σωτήρη τον Παπαδόπουλο? Μάλιστα. Καλό σου μεσημέρι και σε εσένα, Σωτήρη. Έρχεται. Να πάω πίσω. Καλημέρα, Καταρίνα. Λοιπόν, νομίζω ότι από λεπτό σε λεπτό φτάνει εδώ, είμαστε ακριβώς έξω από το αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Καταφθάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τη βοήθεια του κινηματογραφιστή μας, του Σαλβατόρ του Λέμου. Σε αυτή τη στιγμή σας δείχνουμε την εικόνα της άφιξης του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Έφτασε πρώτος εδώ, στο χώρο που θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον κατοχικό ηγέτη, τον Μουσταφά Ακιντζή. Στα επόμενα αναμένονται 2-3 λεπτά. Ουσιαστικά ο κύριος Ακιντζή θα βρίσκεται και αυτός εδώ στο χώρο του αεροδρομίου για να μπορέσει να ξεκινήσει αυτή η συνάντηση. Μια συνάντηση που από τη μία έχει ως μενού, όπως είπε και ο Χρήστος, φυσικά τα οδοχρώματα. Από την άλλη, ο κύριος Ακιντζή, τον βλέπουμε τώρα Σωτήρη στις οθόνες μας. Αφήχθη ο κύριος Ακιντζή. Έχει φτάσει λοιπόν και ο κύριος Ακιντζή από διαφορετικό σημείο από εδώ, δηλαδή που, ναι, βρισκόμαστε εμείς. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά στα επόμενα 2-3 λεπτά αναμένεται να ξεκινήσει αυτή η συνάντηση, κατά πολλούς αρκετά σημαντική, καθώς είναι η πρώτη μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που θα έχει μέσα και αρκετή ουσία. Μα θα αρκετή έχει συζήτηση δηλαδή, η οποία θα υπάρξει. Θα έχει από Σωτήρη ουσία. Ναι, ποια ουσία, γιατί η κυβέρνηση. Ναι. Αν, Κατερίνα, δούμε μπροστά τι έχει αναφέρει τις τελευταίες μέρες τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αυτή τη συνάντηση θέλει να ξεκαθαρίσει και κάποια πράγματα με τον κατοχικό ηγέτη. Γιατί ακούγονται αρκετά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από την άλλη, ουσιαστικά θα αποτελέσει και την αρχή με φόντο και την άφηξη της κυρίας Λούτ, όπως ανέφερε και ο Χρήστος, όπου εκεί θα γίνει και μια διαφορετικού τύπου συζήτηση. Σίγουρα δεν θα μείνουν μόνο στα οδοφράγματα, Κατερίνα. Αν αυτή η συνάντηση ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα 60 λεπτά, είναι βέβαιο ότι δεν θα έχουμε πολύ ουσία από αυτό το οποίο θα περιμέναμε. Αν όμως αυτή η συνάντηση κρατήσει τουλάχιστον 2, ίσως και 2,5 ώρες, τότε είναι βέβαιο ότι στο τραπέζι θα μπουν σίγουρα και κάποια θέματα. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα ο κύριος Ακιντζή προσπαθεί και ο ίδιος να κερδίσει την ταυτότητα του Τουρκοκύπριου ηγέτη ξανά, ότι αυτός διαπραγματεύεται. Τον τελευταίο καιρό ο κύριος Ζερσάη ουσιαστικά κινεί τα νήματα του κατοχικού καθεστώτος με τις τοποθετήσεις του, με τις δηλώσεις του, με την αβάντα που έχει πάρει από την Άγκυρα για να μπορέσει να κάνει τις τοποθετήσεις όποιες θέλει. Και μπορεί ο πρόεδρος να θέλει να θέσει κάποια ζητήματα. Τα ανέφερε και ο ίδιος σε δηλώσεις του τις προηγούμενες μέρες, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι για να χορευθεί το ταγκό χρειάζονται δύο. Συνεπώς, αν ο πρόεδρος θέλει και ο Ακιντζή δεν θέλει να συζητήσει οτιδήποτε άλλο πλην των οδοφραγμάτων, τότε ταγκό με ένα δεν γίνεται. Πάρα πολύ σωστά. Ταγκό με ένα δεν γίνεται και σίγουρα μην ξεχνάμε, Κατερίνα, ότι αυτή η συνάντηση γίνεται και υπό των συνεχόμενων τουρκικών απειλών στην Ανατολική Μεσόγειο, με τις συνεχόμενες αναφορές από τον Υπουργό Άμυνας και τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, σχετικά φυσικά με την ΑΟΣ της Κύπρου και με τα δικαιώματα, τα λεγόμενα δικαιώματα τα οποία ουσιαστικά έχει η Άγκυρα αλλά και το ψευδοκράτος, και σίγουρα, Κατερίνα, με τις διαφορετικές ατζέντες με την Άγκυρα και με το ψευδοκράτος να ζητάει ρόλο ουσιαστικά στα ενεργειακά θέματα
Και φυσικά ο κύριος Αγγιτζή νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση ότι να μην το δεν το ξαναθέσει στη σημερινή συζήτηση την οποία θα έχει με τον κύριο Αναστασιάδη, χωρίς φυσικά να αναμένεται να υπάρξει οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Ναι. Μοιάζει έτσι όπως μας τα περιγράφεις πολύ και με τις συζητήσεις όχι μόνο των τελευταίων μηνών, αλλά των τελευταίων ετών, να πούμε και δεκαετιών, όπου η μία πλευρά λέγει τα δικά της, η άλλη πλευρά βάζει τις δικές της προτεραιότητες και στο τέλος μένουμε με δύο χίλια καμένα. Μένουμε με δύο ατζέντες, όπως πάντα. Ή καλύτερα, αυτά τα οποία είναι με μαύρο χρώμα, δηλαδή εκεί που οι δύο πλευρές, ας πούμε, συμφωνούν, είναι πολύ λιγότερα από αυτά που είναι με μπλε και αυτά που είναι με κόκκινο. Λοιπόν, λοιπόν, βλέπουμε τώρα και την άφιξη του Προέδρου Αναστασιάδη. Το βλέπουμε στα πλάνα. Μόλις έχει σταθμεύσει το όχημα που το μεταφέρει, έφτασε πρώτος ο κύριος Αγγιτζή. Βλέπουμε τώρα την άφιξη Νίκου Αναστασιάδη. Άρα λοιπόν αναμένεται ουσιαστικά στα επόμενα ελάχιστα λεπτά να ξεκινήσει ουσιαστικά αυτή η συζήτηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες και με πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα ανακοινώσουν φυσικά τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς σίγουρα θέλουν από αυτή τη συνάντηση. Η κυρία Σπέχαρ τις προηγούμενες μέρες έχει μιλήσει για την κρισιμότητα αυτής της συνάντησης. Θέλουν τα Ηνωμένα Έθνη να ανακοινώσουν κάτι και ουσιαστικά να δίνουν ένα δρόμο, μια πορεία ουσιαστικά για το επόμενο χρονικό διάστημα, για το πώς πρέπει να πορευτούμε για να ξαναμπεί το Κυπριακό σε ράγες συνομιλιών και ίσως διαπραγμάτευση η οποία μπορεί να φέρει ένα αποτέλεσμα. Λοιπόν, χαμηλές οι προσδοκίες για αυτό το τελευταίο κομμάτι. Το μόνο σίγουρο, γιατί είναι κάτι στο οποίο υπήρχε συμφωνία των δύο ηγετών, είναι αυτό που αφορά τα οδοφράγματα και δεν αποκλείεται η σημερινή συνάντηση να δώσει το πράσινο φως και μπράκτος για την διάνοιξη. Λοιπόν, Σωτήρη Παπαδόπουλε, στο πλαίσιο και της εκπομπής Μεσημέρι και Κάτι, ή αν χρειαστεί νωρίτερα, θα κρατάμε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για να συνδεθούμε και πάλι. Εσείς επιποδός είναι και ο Χρήστος Χαραλάμπους στο Προεδρικό. Να ευχαριστήσω και τους δύο, και τον Σωτήρη Παπαδόπουλο προς το παρόν και τον Χρήστο Χαραλάμπους. Εκτός αν θέλεις να προσθέσεις και εσύ κάτι, Χρήστο. Όχι, απλά επειδή το έλεγε ο Σωτήρης Παπαδόπουλος, είμαι βέβαιος ότι ο Μουσταφά Κιντζή θα επιχειρήσει να ανακτήσει το ρόλο του πολιτικού ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, όμως μέσα στα στενά πλαίσια και περιθώρια που του επιτρέπει η Τουρκία. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως και είμαι βέβαιος ότι δεν θα μπει στην ουσία των ζητημάτων. Άλλωστε, χθες ο κύριος Ερχιουρμάν, μετά από συνάντηση με τον κύριο Ακκιντζή, ο ψευδοπρωθυπουργός, ανέφερε ότι ο κύριος Ακκιντζή θα επιχειρήσει να διαγνώσει τι είναι ακριβώς αυτό που εισηγείται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για αποκεντρωμένη ομοσπονδία, με την υποσημείωση ότι ό,τι και αν συζητηθεί δεν σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία τέρμονου τέλους. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ο καθένας θα βάλει τα χαρτιά του στο τραπέζι και τα χαρτιά των δύο ηγετών δεν φαίνεται να έχουν ένα κοινό έδαφος επί του παρόντος, κάτι το οποίο θα πρέπει να διαγνώσει προφανώς η Τζέιν Χολλούτ. Αυτά. Βλέπαμε και ενώ σ' ακούγαμε, Χρήστο, και τις εικόνες σε ζωντανή μετάδοση από το αεροδρόμιο Λευκωσίας, όπου είναι έτοιμοι, παρακάθονται στο μέσο η κυρία Σπέχαρ, από τη μία πλευρά ο κύριος Αγγιτζή και από την άλλη ο κύριος Αναστασιάδης. Λοιπόν,